απ' έξω και πάμε να περάσουμε το χωματόδρομο να μπούμε μέσα με τον Μουϊκά. Βλέπω μια κοπελίτσα η οποία κάθεται έξω από το δρόμο και έχει ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν 2,5-3 χρονών. Δηλαδή, ίσα ίσα που είχε αρχίσει να μιλάει και να περπατάει. Και τους ρωτήσαμε γιατί κάθονται απ' έξω και λένε ότι περιμένουν να πεθάνει κάποιος ώστε να νοσηλευτούν. Τώρα μιλάμε για τη Λουζάκα της Ζάμπιας, η οποία έχει καταγεγραμμένο ποσοστό HIV 19%, αλλά θεωρείται ότι είναι γύρω στα 28. Απλά τα μίντια το κρατάνε σε ένα μικρό επίπεδο για να μην φρικάρει τελείως ο κόσμος. Τα τελευταία 5 χρόνια δουλεύω στους τομές της φωτοδημοσιογραφίας και έψαχνα να κάνω ένα ταξίδι μακρινό, πέρα από την Ευρώπη. Έτσι, μέσα από κάποιους συνδέσμους που είχα εδώ, από κάποιο γνωστό, κατάφερα και γνώρισα τον Μουϊκά στη Ζάμπια, έναν δημοσιογράφο που ασχολείται με το HIV. Και μιλάγαμε μέσω email και κανονίσαμε να έρθω με δικά μου έξοδα στη Λουζάκα, στην πρωτεύουσα της Ζάμπιας, και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το τομέα. Να βγάλω κάποιες φωτογραφίες και να πάρουμε κάποιες συνεντεύξεις από κάποιους αρρώστους με HIV στα τελικά στάδια, ώστε να γυρίσω στην Αθήνα με αυτό το υλικό και να κάνουμε μια έκθεση ή μια δημοσίευση τέλος πάντων αυτού του υλικού και να μαζέψουμε κάποια λεφτά και να τα στείλουμε πίσω στους ασθενείς. Έτσι λοιπόν, μετά από αρκετούς μήνες προετοιμασίας τέλος πάντων του project, κατάφερα να πάω. Δυσκολευτήκαμε αρκετά να μου βγάλει κάποια δημοσιογραφικά πάσα ώστε να μπορούμε να μπούμε σε κάποια νοσοκομεία για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το project. Αφού βγάλαμε το πάσο, η κυβέρνηση μας απαγόρευσε να μπούμε σε νοσοκομεία, διότι δεν ήθελε να μάθουμε τις πραγματικές καταστάσεις που γίνονται εκεί πέρα μέσα και να πάνε στην Ευρώπη, να φύγουν δηλαδή από τη χώρα τους, στον ενδεχόμενο περιβάλλον. Και έτσι καταφέραμε να μπούμε σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές, τα λεγόμενα hospice, τα οποία είναι συνήθως τα έχουν θρησκευτικές οργανώσεις, ας πούμε. Αλλά αυτό που πραγματικά ήταν το πιο συνταρακτικό για μέσα στην κλινική ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν χορεύτρια. Ήταν 17 χρονών και την είχαν βιάσει και ήταν η πρώτη σεξουαλική εμπειρία αυτή. Και κόλλησε AIDS και είχε, προφανώς δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακα, δεν το ήξερε καν. Και όταν πλέον αρρώστησε βαριά, την πήγε κάποια ξαδέλφη της, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, στο νοσοκομείο και έμεινε εκεί πέρα μέχρι, προφανώς δεν ξέρω αν ζει αυτή τη στιγμή. Και θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι ήμουν χορεύτρια και εμένα μου άρεσε να χορεύω και αυτό που θέλω είναι να ξαναβγω έξω και να συνεχίσω το χορό και αυτά. Ενώ ήξερε πραγματικά ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Το έκανα για επαγγελματική εμπειρία, αλλά όταν γύρισα μου κάλυψε και συναισθηματικούς λόγους χωρίς να το έχω προσχεδιάσει, ας πούμε. Δηλαδή, όντως γυρνάς άλλος άνθρωπος από εκεί πέρα. Δηλαδή, πάβουν να σε ενδιαφέρουν τα πολύ απλά πράγματα τα οποία τρωγόμαστε από το πρωί στο βράδυ και δεν ξέρουμε γιατί, ας πούμε. Και δεν φεύγει κιόλας, δηλαδή μένει. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι η προσπάθεια έγινε, ότι έκατσα 1,5 μήνα εκεί πέρα. Ότι γύρισα πίσω. Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια, 3,5 συγκεκριμένα. Επί ένα χρόνο έψαχνα να βρω ένα μέρος να κάνω αυτή την έκθεση. Και κανένας δεν δέχτηκε να την κάνει αφιλοκερδός. Δηλαδή, ακόμα και τα πιο επαναστατικά συσσαγωγικά αριστερά κέντρα τέχνης μου είπαν ότι θέλουν λεφτά. Το ΚΑΠΑ αρνήθηκε να το δημοσιεύσει το περιοδικό, διότι παρόλο που τους είπα ότι το 7 σέλιδο το οποίο μου προτείναν ότι χωράει για να γίνει. Τα λεφτά θα πάνε κατευθείαν εκεί. Μου είπαν ότι τελικά οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες και δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Ναι. Η οργάνωση πράξης που υποτίθεται ασχολείται και με το AIDS κιόλας μου είπαν ότι αυτή η ασθενή είναι στη Ζάμπια, δεν είναι στην Ελλάδα. Οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, τι, αυτή είναι μαύρη, δεν ξέρω. Γιατροί χωρίς σύνορα, γιατροί του κόσμου, όλοι αρνηθήκαν να το κάνουν διότι δεν δούλευα για αυτούς. Οπότε. Ήταν πολύ τραγικό, διότι έγινε όλο αυτό. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε κάτι από όλο αυτό και τους είχα υποσχεθεί, δηλαδή ήταν και προσωπικό μου το θέμα, ότι πήγα, μίλησα με ανθρώπους που πεθαίνανε, με αποτέλεσμα να μαζέψουμε λεφτά και να πάνε εκεί πέρα. Και δεν έβρισκα τρόπο να το κάνω. Ένα χρόνο και. Ήταν πραγματικά απίστευτο.